Το ναό του Χαθόρ, ο οποίος είναι αυτός, τον βλέπουμε εδώ, το ναό του Χαθόρ, στην Αίγυπτο, στην περιοχή, στην πόλη Ντέντερα, βρέθηκαν στο δεύτερο υπόγειο, αγαπητοί φίλοι, αυτοί οι πετρογραφίες, ανάγλυφες, στους τοίχους, όπου βλέπουμε, και εδώ λίγο να τα δείξω από κοντά, ένα φωτιστικό σώμα, σαν λάμπα, διαφανές και κυλινδρικό, φαίνεται ότι είναι καμπυλωμένο, γιατί εξέχει κατά έξω. Μέσα υπάρχει ένα σπιράλ, το οποίο ο αρχαίος καλλιτέχνης δεν καταλάβαινε, το έκανε σαν να είναι ένα φίδι, τέλος πάντων. Εδώ πίσω έχουμε την τάπα της λάμπας, το κλίσιμο του αερόκενου σωλήνα. Από εδώ πίσω φεύγει το καλώδιο, το οποίο έρπει και πάει και μπαίνει μέσα σε μία άλλη συσκευή. Η λάμπα αυτή η μεγάλη, η οποία φώτιζε, αν θεωρήσουμε ότι είναι λάμπα, πάντως είναι φοβερή ομοιότητα, στηρίζεται σε ένα μονωτικό υλικό. Αυτός ο οποίος τη χειρίζεται είναι πολύ μεγάλος σε διαστάσεις, για ένας γίγαντας, ενώ οι άνθρωποι από κάτω είναι πολύ μικροί μπροστά του και τον βοηθούν στον φωτισμό να δώσει. Αν δούμε μια διπλανή εικόνα, θα δούμε δύο τέτοιες αντικριστές λάμπες, αγαπητοί φίλοι, με τα σπιράλ που είναι εν είδη φιδιών μέσα. Βλέπουμε το μονωτικό υλικό, το οποίο στηρίζει τη λάμπα και μάλιστα είναι σαν να βγάζει και δύο χέρια, ανθρωπομορφικά πολύ, και βέβαια τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν τη στήριξη των φωτιστικών σωμάτων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά δεν μπορούν να ερμηνευτούν και καθώς δεν μπορούν να τα εξηγήσουν, να σας δείξω κι άλλο. Δεν βρέθηκε μόνο ένα και δύο. Δείτε εδώ. Βλέπετε, αγαπητοί φίλοι, πώς κάποιος φωτίζει εκεί πέρα, και βεβαίως επειδή δεν μπορούν αυτά να εξηγηθούν παρά μόνο την ύπαρξη μιας πολύ ψηλής τεχνολογίας, λένε δεν υπάρχουν και προσπαθούν να τα εξαφανίσουν από τον κόσμο.